Φίλοι μου αγαπημένοι, σας χαιρετώ. Για όσους δεν με γνωρίζετε, ονομάζομαι Γρηγορία Θεοδοσίου και είμαι σύμβουλος Feng Shui και ανάλυσης πεπρωμένου. Για πρώτη φορά έχω βάλει εδώ στο TikTok το ρολογάκι αυτών των βίντεο μας για 10 λεπτά. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί συνήθως τα βίντεο των 15 δευτερολέπτων είναι αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση. Προσπάθησα να κάνω στο 60 δευτερολεπτά βίντεο για αυτό το θέμα που θέλω να σας μιλήσω τώρα και δεν έβγαινε με τίποτα. Άρα αν ήθελα να βοηθήσω θα πρέπει να έχω όσο χρόνο χρειάζεται με ηρεμία και υπομονή για να σας εξηγήσω ένα-δυο πραγματάκια που θέλω. Πάρα πολύ σημαντικό το θέμα που θέλω να σας πω, γιατί αφορά το θέμα της ψυχολογίας μας, το θέμα της ψυχολογίας των ανθρώπων. Έχουμε 2023, ωραία. Είναι μια ιδιαίτερη χρονιά. Το 80% των ανθρώπων θα τις έβαλαν την ταπέλα δύσκολη χρονιά. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Είναι δύσκολη χρονιά. Συνέβησαν πολλά. Νομίζουμε ότι είμαστε προς το τέλος, αλλά ακόμη έχουμε. Είμαστε στο μήνα της σύγκρουσης Σεπτέμβριον τώρα, και έχουμε δυσκολίες, έχουμε απρόπτα, έχουμε αλλαγές, έχουμε πράγματα τα οποία ρίχνουν την ψυχολογία του ανθρώπου. Για τον άνθρωπο ο οποίος βρίσκει διόδους, βρίσκει δρόμους, βρίσκει τρόπους να νιώθει καλά και να στηρίζει τον εαυτόν του, χαίρομαι. Αυτό το βίντεο γίνεται για τον άνθρωπο που απελπίζεται. Γι' αυτό σας λέω, έχω βάλει το χρόνο στα 10 λεπτά για να δω πόσο θα μου πάρει να πω ένα-δύο πραγματάκια. Ο άνθρωπος που απελπίζεται είναι πολύ διαφορετικός. Πολύ πιο δύσκολο να κάνει αυτό που πρέπει, αυτό που γνωρίζει κάποιος ο οποίος ασχολείται με διάφορα θέματα και έμαθε να στηρίζει τον εαυτόν του. Άρα, ο άνθρωπος ο οποίος απελπίζεται σίγουρα δεν μπορεί, νιώθει ότι δεν μπορεί να στηρίξει τον εαυτό του. Κανονικά μπορεί, γι' αυτόν κάνω αυτόν το βίντεο. Το νόημα όλων είναι ότι δεν θα μας στηρίξει ποτέ κανένας. Εμείς θα στηρίξουμε τον εαυτό μας. Όμως δεν μπορούμε να το πούμε σε τόσους ανθρώπους που βιώνουν τόσα πολλά προβλήματα και νιώθουν ότι έχουν λυγίσει. Τι τους εξυπηρετώ να τους πω ότι μπορούν να στηρίξουν τον εαυτό τους από μόνοι τους, αφού ήδη νιώθουν ότι δεν μπορούν. Άρα, αυτό που θέλω να σας πω για να μην μακρηγορώ, το νόημα όλου αυτού του βίντεο έχει να κάνει με ένα tip το οποίο μπορώ να δώσω, να το δοκιμάσουν οι άνθρωποι που νιώθουν ότι απελπίζονται. Ένας μοναχικός άνθρωπος, θέλω να βγείτε, να περπατήσετε, δεν χρειάζεται να πάτε να κάτσετε, ας πούμε, κάπου να πληρώσετε ή οτιδήποτε, να πάτε για φαγητό ή για ποτό ή για καφέ. Θέλω να βγείτε να περπατήσετε έξω και θέλω με το βλέμμα σας να παρατηρείτε άλλους ανθρώπους. Όταν θα παρατηρήσετε έναν χαμογελαστό άνθρωπο που κυκλοφορεί εκεί έξω, άγνωστο, μπορεί να τον δείτε στην υπεραγορά, μπορεί να τον δείτε κάπου σε ένα κατάστημα που έχετε πάει να πάρετε έναν είδος πρώτης ανάγκης. Όταν δείτε έναν χαμογελαστόν άνθρωπον, άγνωστον απέναντί σας, που έμφυτα του έχει το χαμόγελο, εύκολο, αυτόν τον άνθρωπο γυρίστε να το δείτε και εσείς μέσα στα μάτια. Αυτός ο άνθρωπος είναι μια τεράστια πηγή ενέργειας. Είναι μια ενέργεια η οποία μπορεί να ρέει από τον έναν άνθρωπο στον άλλον. Άρα, αν θέλετε να βοηθήσετε τον εαυτό σας, μην κλείνεστε στο σπίτι. Μην κλείνεστε στον εαυτό σας. Για να μπορέσετε να φτάσετε στα επίπεδα που σας λέει οποιοδήποτε επαγγελματίας, γιατρός σας, θεραπευτής σας, θα πρέπει να κυκλοφορήσετε έξω και να στηριχτείτε από έναν άλλον άνθρωπο. Άγνωστον άνθρωπο. Μην αναζητήσετε δικούς σας ανθρώπους. Που υπάρχουν τα συναισθήματα, οι σκέψεις, το πίσω το παρελθόν, το τι συνέβηκε, το τι δεν συνέβηκε, το πώς αντιδρώ με τους γονείς μου, με τους δικούς μου, με τον οποιοδήποτε φίλο κτλ. Αναζητήστε έναν άγνωστον άνθρωπο, τον οποίο θα νιώσετε ότι είναι καλός άνθρωπος, έχει ενσυναίσθηση, έχει έμφυτον το χαμόγελο και τη συμπόνια για το δίπλα του. Αυτός ο άνθρωπος είναι μια αρχή για να σας βοηθήσει να βγείτε από όλον αυτό που έχετε μπει. Από το βάλτο που έχετε μπει.
Μπορεί να μην μιλήσετε, μπορεί να μην ανταλλάξετε κουβέντες, αλλά γυρίστε να τον δείτε πραγματικά μέσα στα μάτια. Από τα μάτια παίρνουμε ενέργεια. Γιατί να το κάνετε αυτό? Ακόμη και αν δεν έχετε ανταλλάξει κάποια κουβέντα με τούτον τον άνθρωπο, αν φτάσετε στο επίπεδο να χαμογελάσετε, να χαιρετηθείτε ή να ανταλλάξετε κουβέντες, γίνεται, μπορείτε, δεν υπάρχει περιορισμός σε αυτό που σας λέω. Αλλά αυτό το tip που σας λέω να κάνετε είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, το οποίο θα σας βοηθήσει στην πορεία μετά. Πηγαίνοντας στο σπίτι θα νιώσετε σιγά σιγά λίγο καλύτερα. Μην αμφισβητείτε ότι νιώθετε λίγο καλύτερα. Έτσι είναι η φύση, αν θέλετε, με την ενέργεια. Όταν ρέει η ενέργεια, μια νέα ενέργεια, καλή ενέργεια, αυτόματα βελτιώνει τη δική μας. Και τότε εκεί θα πρέπει να αρπαχτείτε και να βρείτε τη δική σας εσωτερική ενέργεια για να στηρίξετε τον εαυτό σας. Ναι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πρέπει εσείς οι ίδιοι να στηρίξετε τον εαυτό σας. Αλλά μην αποκλείετε τον εαυτό σας από την ανιδιοτελή αγάπη. Γιατί αυτή η αγάπη που έχει ένας άνθρωπος, ο οποίος για τον α ή β λόγο εσείς μπορεί να θεωρείτε ότι πάει καλά στη ζωή του, όχι, εγώ σας λέω να σας χαλάσω το όνειρο ότι δεν πάει καλά στη ζωή του κατά ανάγκη. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Απλώς είναι διαφορετική η οπτική γωνία που βλέπει τα πράγματα. Αν θέλετε, είναι η φύση του τέτοια που του επιτρέπει να είναι πιο πολύ θετικός παρά αρνητικός. Ή μπορεί να είναι και η δική του επιλογή. Δεν συζητούμε όμως αυτόν τώρα σε αυτόν το βίντεο. Αυτό που συζητούμε είναι με πολύ αγάπη ένα tip για τους ανθρώπους που νιώθουν ότι απελπίζονται. Ναι, σας λέω ότι κάνω αυτόν το βίντεο, έχετε δίκιο, είναι δύσκολη χρονιά. Έχουν γίνει πολλά για τον καθέναν, είναι διαφορετικά τα δικά του πολλά και το δικό του σημείο στο οποίο νιώθει ότι έχει ξεκινήσει να τον παίρνει από κάτω. Αλλά εφαρμόστε αυτό που σας λέω, δεν κοστίζει κάτι. Και δείτε τα θετικά αποτελέσματα στη ζωή σας.